Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Βασίλης Τσίγκος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου. Δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Sport Monday και όπως σας έχει πει ο Βασίλης από νωρίς. Πάμε στην αγαπημένη μας ομάδα, γιατί να τα λέμε κιόλας. Είναι η ομάδα που έφτυγε, ξεκινήσαμε αυτήν την εκπομπή έτσι, πριν 9 χρόνια. Έτσι. Η αιτία, ας το πούμε έτσι. Και πιο συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο Κρέτα Kings και στο coach Δημήτρη Μητρόπουλο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Τώρα αγαπημένο μας. Επιτέλους πάλι μαζί. Κάθε χρόνο εδώ πέρα ραντεβού. Κάθε χρόνο ραντεβού. Επιτέλους πάλι μαζί. Εντάξει, τώρα τη βγάζεις φωτογραφία μαζί σου, αυτό δεν το σχολιάσω. Σαν να είσαι. Σαν να είσαι. Γιλιάρη. Δεν είσαι. Δεν είπα τίποτα. Μα έπρεπε να είσαι και εσύ δίπλα μου. Κοίταξε, εγώ τώρα είμαι εδώ και κάνω αυτά που κάνω και πάντα είμαι εκτός φωτογραφιών. Και ο άλλος είναι εκεί και λέει ένα καλησπέρα και είδε όλες τις φωτογραφίες. Να τα λέμε κι αυτά. Δεν λέω καλησπέρα πλάκι. Μπορεί εδώ ο καλεσμένος μας ο φίλος μας ο Δημήτρης να πει ποιος τον πήρε τηλέφωνο την Τρίτη, ποιος κανόνισε, ποιος ανέβασε φωτογραφίες, ποιος. Εσύ κάνεις 5 ερωτήσεις κάθε Δευτέρα. Δεν τα λέμε πάλι αυτά, να κουράσουμε τον κόσμο. Λες, τώρα λέμε ένα γεια λοιπόν, και κάνουμε ένα γεια. Την επόμενη φορά θα με πάρεις λοιπόν εσύ. Από εδώ έχω καρέκλα. Από εδώ. Τηλέφωνα είναι. Τηλέφωνα και θα έρθω να κάτσω δίπλα σου από εκεί. Έχω μικρόφωνο, έχω καρέκλα έτσι. Και θα πάλι, πάλι το... περιμένετε λίγο. Πάλι όλη τη δουλειά θα την έχω κάνει εγώ. Δεν πειράζει. Και μετά. Κάνει λοιπόν, την βρώμικη δουλειά. Έτσι, έτσι. Ακριβώς. Πάντα αυτό έκανε. Τη στιγμή να τα πω, γιατί αυτά γράφονται τώρα και θα ανέβουν μετά. Γι' αυτό τα λέω τώρα. Λοιπόν. Δεν έχω γράψει ακόμα, ξέρεις. Θα τα πάρω από τον Παντελή. Λοιπόν, κότς, ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που είσαι κοντά μας. Χαιρόμαστε εννοείται όπως. Και εγώ ξέρετε ότι είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας κάθε φορά. Γενικότερα νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια υγεία να βρισκόμαστε εδώ και να μιλάμε για τον αθλητισμό και για την ομάδα του Ρυθμού Κρέτα Kings και σιγά σιγά σίγουρα όλοι μας αναζητούμε μέσα μας τη στιγμή που θα ξαναεπιστρέψουμε όπως είπε και ο Βασίλης σε αυτά τα μαγικά χρόνια που αναφέρουμε και τα λέμε εμείς γιατί όταν τελειώνει κάτι ωραίο το συνειδητοποιείς έτσι τώρα τα τελευταία χρόνια συνειδητοποιούμε τι καλά περάσαμε αυτά τα 10 χρόνια που είχαμε την ομάδα στην Α1. Έτσι λοιπόν όσον αφορά τη φετινή χρονιά νομίζω ότι κάθε χρόνο αν και μιλάμε μαζί σου είναι και κάτι διαφορετικό και για εσάς. Δηλαδή ζείτε κάθε χρόνο κάτι διαφορετικό. Μιλάμε για την ίδια ομάδα, ίδιο χρώμα, ίδια έδρα αλλά κάθε χρονιά έχει τη δικιά της διαφορετικότητα, το πω έτσι. Η ζωή κάνει κύκλους όπως βλέπουμε. Ναι. Και ελπίζουμε τώρα τα επόμενα χρόνια να γίνει ο κύκλος. Έκλεισε ο κύκλος της μεγάλης κατηγορίας και σιγά σιγά να κλείνει και ο κύκλος των μικρών κατηγοριών. Αλλά μικρών κατηγοριών. Και να πηγαίνει. Όχι, εννοώ να πηγαίνουμε από τα πάνω. Αυτό είναι τέτοιο. Όπως το είπες, κάθε χρόνο κάτι γίνεται διαφορετικό, κάτι αλλάζει και έχουμε πράγματα να συζητάμε, έχουμε πράγματα να λέμε και καινούργια πράγματα για να. Για να φτιάχνουμε την ομάδα και να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όποια κατηγορία και να παίζουμε. Εντάξει, αυτό γίνεται πάντα στο μπάσκετ. Γιατί είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς, οι άνθρωποι συνθέτουν μια ομάδα και όταν αλλάζουν οι άνθρωποι, και δεν μιλάω για τους ανθρώπους που είναι σταθεροί πάντα στην ομάδα, μιλάω για παίχτες, για γρανάζια της ομάδας που για κάποιο λόγο αλλάζουν ομάδα, αλλάζουν. Πόλοι αλλάζουν επάγγελμα. Ή σταματάνε κάποιοι. Ή σταματάνε κάποιοι. Έτσι κι αλλιώς επηρεάζει την ομάδα γιατί είναι ζωντανός οργανισμός. Πάντως, και δεν είμαστε και σε μια κατηγορία που είναι επαγγελματική και μπορείς με πολλούς τρόπους να κρατήσεις. Αν αλλάζει η ζωή του άλλου ακριβώς. Με οποιοδήποτε τρόπο, αλλάζει και η ζωή της ομάδας. Σωστό. Πάντως ακόμα και σε αυτό όπως είπες και πριν ότι κάνουν κύκλο και ακόμα και η ομάδα του Rhythm Kings the Kings σε αυτή την κατηγορία έχει ζήσει τελείως διαφορετικά ρόστερα αν το βάλουμε κάτω. Ναι, δηλαδή ναι. Πολλή εμπειρία στην πρώτη χρονιά με παιδιά που σταμάτησαν από τις μεγάλες κατηγορίες και
και ο Κούμουλος και ο Δημήτρης, ο Τσαρουχάς και πολλά παιδιά τέλος πάντων που είχαν εμπειρία. Έφυγε ο Δημήτρης, έρχονται νέα παιδιά, ψάχνουμε την εμπειρία σύν τον Γιώργο που είναι ακόμα στην ομάδα. Οπότε όλο αυτό έχει την αγρία ομορφιά του κατά μία έννοια, γιατί ο στόχος νομίζω είναι ο ίδιος μέσα στο μυαλό σας αυτά τα χρόνια. Η πρώτη θέση και να διεκδικήσουμε την άνοδο. Το ότι δεν έχει γίνει για κάποιους λόγους, ίσως εκείνη την αγωνιστική περίοδο, ίσως η ομάδα να μην είχε το τικ που χρειαζόταν που λέμε. Κοίτα, αυτό χτίζεται, μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, χρονιά με τη χρονιά, γιατί κανένα από τα παιδιά δεν είναι επαγγελματίες. Σωστό. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν δεν υπάρχουν και τα μεγάλα μπάτσο και το μεγάλο... η πόρη για να γίνει κάτι μπαμ και γρήγορα, είναι δύσκολο να χτιστεί κάτι μεγάλο ξαφνικά. Και αν τα βάλουμε κάτω και δούμε τα τελευταία 2,5 χρόνια που παίζουμε, δηλαδή αυτός είναι ο τρίτος χρόνος που η ομάδα ουσιαστικά μπαίνει πάλι στο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ, θα δούμε ότι ξεκινήσαμε με παιδιά που παίζανε στον αγώ στα εφηβικά, παιδικά εφηβικά. Σωστό. Συν την εμπειρία των παιδιών που το είχαν κόψει πολλά χρόνια και ήρθαν να μας βοηθήσουν ουσιαστικά. Έγινε μια πρώτη, δεν θα το πω επιτυχία, αλλά έγινε ένα πρώτο βήμα για να μπορείς να χτίσεις κάτι. Αυτά τα παιδιά την επόμενη χρονιά που πήρανε την ευκαιρία στα χέρια τους, φτάσανε μέχρι ένα σημείο και πάλι δεν τα καταφέρανε, γιατί η εμπειρία έμεινε, ουσιαστικά ήταν ο Γιώργος αυτός που ήταν ο Κούμουλος, η εμπειρία, που δεν φτάνει μόνο ένα παιδί. Και φέτος πάλι ξανά προσπαθούμε από την αρχή, έχοντας και δυστυχώς κακοτυχίες. Πού είναι στον αθλητισμό δυστυχώς. Πού είναι και στον αθλητισμό. Που οι κακοτυχίες, εννοώ τους τραυματισμούς, και γιατί και την προηγούμενη χρονιά το βασικό μας playmaker έσπασε την κλίδα του και δεν πρόλαβε να μας βοηθήσει, και τώρα πάλι προχθές στην πρώτη αγωνιστική έχει χτυπήσει το γονατό του, τώρα δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς είναι, περιμένουμε να ξεπριστεί για να γίνει μαγνητική για να μπορούμε να ξέρουμε. Δηλαδή μέσα σε όλα, επειδή δεν είσαι επαγγελματίας, έχεις και την κακοτυχία η οποία, και αυτό ακόμα μαθαίνεις, περπατιέται η εμπειρία, δυστυχώς δεν αγοράζεται, περπατιέται. Και σίγουρα μέσα από αυτά τα τρία σχεδόν χρόνια έχεις δει όμως παιδιά που ίσως επέστρεψαν ή παιδιά που μικρά χρησιμοποιούσες εισαγωγικά για το ρόστερ να έχουν αυτή την εμπειρία που χρειάζεται σιγά σιγά. Δηλαδή νομίζω ότι μπαίνουν τελείως διαφορετικά, έμπαιναν αλλαγή κάποια παιδιά την πρώτη χρονιά που τα θυμάμαι αγχωμένους και σφιγμένους, και τώρα όμως μετά τα 2,5 αυτά χρόνια, τρία κοντά, ξέρεις, φωνάει σε ένα όνομα να μπει αλλαγή και τον βλέπεις ότι έχω πια την εμπειρία. Έτσι είναι. Απλά όταν έχεις αποχή πολλών χρόνων πίσω, αυτό παίρνει χρόνο. Να. Δηλαδή όταν ένα παιδί ήταν στο εφηβικό του Αγόρ, του Greta Kings, που ήταν σε 10 χρόνια στην Α1 και έχει να πιάσει μπάλα, εννοώ, πολλά χρόνια, 5-6 χρόνια, τα 2 χρόνια είναι Συν τις δουλειές του καθενός, συν ότι δεν είναι επαγγελματίες και τα παιδιά τα περισσότερα δουλεύουν τα πρωινά. Έχουν και ένα φόρτο εργασίας 8 ώρων δουλειάς. Συν την προπόνηση. Δεν είναι εύκολο. Όσον αφορά το φετινό πρωτάθλημα, βλέπουμε την ομάδα του Ρέθμιου σίγουρα να έχει τον υψηλό στόχο όπως έχει τα τελευταία χρόνια. Θέλω να μου πεις πώς είναι το φετινό πρωτάθλημα για όσους ακούν και δεν γνωρίζουν τι θα αντιμετωπίσουμε φέτος όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα ή τις ομάδες που έχουν ένα ίδιο στόχο με εμάς. Σίγουρα νομίζω το μάτς, το συζητήσαμε και πριν, το εργοτέλειο αυτό που έγινε στο Σαββατοκύριακο, η πρεμιέρα ήταν πολύ πιο δυνατό και η ομάδα του Ρεθύμνου έδειξε ένα πολύ πιο καλό, περισσότερο τέλος πάντων, ανταγωνιστικότητα και πολύ καλό πρόσωπο σε σχέση με το μάτς του Κυπέλλου. Και αυτό θα σε ρωτούσα αν ήταν ένα από αυτά τα στοιχεία που θέλεις να δεις, αν και ήταν μικρό το χρονικό διάστημα, αλλά είδες τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των παιδιών. Εγώ στα παιδιά, με το που τελείωσε το παιχνίδι, έδωσα συγχαρητήρια. Και έδωσα τη συγχαρητήρια γιατί κάνανε κατάθεση ψυχής. Ειδικά από το δεύτερο ημίχρονο και μετά. Γιατί στο πρώτο ήμασταν λίγο τραγκαρισμένοι, μας πήραν αρκετά rebound και γι' αυτό ήταν και μπροστά δηλαδή. Αμυντικά και ήμασταν πάνω στο πλάνο. Και επιθετικά θεωρώ ότι ήμασταν πάνω στο πλάνο που είχαμε πει ότι θα ακολουθήσουμε στο παιχνίδι. Όμως μας πληγώσαν τα αμυντικά μας rebound, πήραν πολλά επιθετικά, τα οποία τα κάνανε και καλάθια.
και γι' αυτό μείναμε αρκετά πίσω. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο τα παιδιά μέχρι και το τέλος της παράτασης δώσανε την ψυχή τους και γι' αυτό τους είπα συγχαρητήρια στο τέλος του παιχνιδιού. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε να παίξουμε με ένα παιδί playmaker που έδωσε τα πάντα, το Γιώργο το Βλαχάκη, και όμως είναι 19 χρονών και είναι η πρώτη του ουσιαστικά χρονιά, μισή χρονιά πέρσι και τώρα, που είναι το playmaker που θα πει θα πάρει χρόνο συμμετοχής κανονικά με τον τραυματισμό του βασικού μας playmaker. Μπήκε στα παπούτσια του και έπρεπε να τέτοιο. Γίνανε λάθη εκεί στο 82-80 που ήμασταν μπροστά και φύγανε 4 πόντους αυτοί μπροστά με 2 λάθη δικά μας και ουσιαστικά ήταν lay-up. Τα οποία όσο και να θες σαν προπονητής θα μπορούσε να τα ελέγξει. Εντάξει, αυτό σημαίνει. Και εκείνη τη χρονική στιγμή το άγχος. Και αυτό είναι που σας είπα και πριν. Αυτό είναι εμπειρία. Και περπατιέται. Για το πρωτάθλημα, την ανταγωνιστικότητα. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα φέτος θα έχει τις 4 ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν και οι υπόλοιπες θα είναι λίγο πιο πίσω. Δηλαδή εμείς, ο Εργοτέλης που είναι μια δυνατή ομάδα με νέα παιδιά και με 2 παιδιά στην περιφέρεια που είναι πολύ έμπειρα, έχουν παίξει Β' Γ' Εθνική στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη έχουν παίξει κατηγορίες. Εμείς που έχουμε κάνει μια δυνατή προσθήκη του Γιώργου Τασιούδη σαν ψηλός, γιατί είχαμε και εκεί απώλειες, δηλαδή μας έφυγε ο Νίκος Σουμπουλάκης που πήγε για μεταπτυχιακό στην Ολλανδία. Τα παιδιά που ήρθαν από την Ακαδημία, ο Σαϊρδάκης, ο Σύφης, ο Πριναράκης και ο Βαγγέλης ο Γιάννης. Ο Σύφης πήγε και αυτός για μεταπτυχιακό, τα άλλα δύο παιδιά ήταν τραυματίσεις 2 εβδομάδες τώρα. Οπότε πάλι μπήκαμε σε μια διαδικασία να βγάζει ο Γιώργος ο Κούμπλος τα κάστανα από τη φωτιά. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Πρέπει να κάνουμε ένα ευχέλαιο να μας σχηματιάσει κάποιος. Μήπως σας στέλνει ο Γιώργος Όκλος. Το ψάξτε λίγο. Για να παίρνει πέση παραπάνω. Οπότε θα είναι, είμαστε εμείς, ο Εργοτέλης, ο Άγιος Νικόλαος που έχει κρατήσει την ίδια ομάδα και έχει κάνει 1-2 προσθήκες ποιοτικών παιδιών. Και νομίζω και η παιδιάδα που και αυτή όσα παιδιά από το Ηράκλειο δεν συνεχίσαν που ανέβηκε η κατηγορία, πήγαν εκεί και θα έχει και αυτή ένα δυνατό σύνολο, ειδικά με στην έδρα τους. Νομίζω αυτές οι 4 ομάδες θα είναι που θα πρωταγωνιστήσουν. Οι υπόλοιπες θα είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει κάποια να μπει στην τετράδα. Από αυτά που βλέπω μέχρι τώρα. Εντάξει, το πρωτάθλημα είναι μεγάλο. Είναι η πρώτη αγωνιστική. Θεωρητικά πάλι η διαδικασία των τελευταίων 2 μηνών θα είναι αυτή που θα κρίνει. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα και με το κομμάτι του τουρισμού στην Κρήτη, είναι δύσκολο οι ομάδες να κάνουν προετοιμασία ώστε να είναι έτοιμες 100% στην αρχή του πρωταθλήματος. Ναι. Το ζήσαμε και εμείς στο πετσί μας που είχαμε πολλά παιδιά που δουλεύαν το καλοκαίρι και το πρόγραμμα της προετοιμασίας πήγε λίγο πιο πίσω. Και είναι λογικό όταν είσαι σε ένα νησί σαν την Κρήτη. Γι' αυτό νομίζω ότι οι ομάδες θα μονταριστούν μέσα στη χρονιά καλύτερα. Και στο τέλος θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, προς το τέλος, πώς θα κινηθεί το πρωτάθλημα. Σε αυτή τη διαδικασία μένετε ψάχνοντας, όπως λέμε κάθε χρόνο, αν βρεις την ευκαιρία τόσο πάντων να αρπάξεις ένα παιδί από κάποια ομάδα που ίσως θέλει να φύγει ή κάποια άλλη περίπτωση. Η ομάδα του Ερεθύμου στο χτίσιμο της φετινής χρονιάς και γενικότερα σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχει υλικό στην Κρήτη, γιατί υπάρχουν αρκετές ομάδες όπως βλέπουμε που μπορεί να διεκδικήσει κάτι, γιατί όπως είπες εραστεχνικό είναι, πολλά παιδιά δουλεύουν, ίσως να μην μπορούν να στηριχτούμε πάνω τους, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει αυτό το πράγμα σε αυτή την κατηγορία ή πιστεύεις ότι είναι η κατηγορία που ακόμα οι ομάδες δεν θα δώσουν το κάτι παραπάνω σε έξτρα χρήματα, ας πούμε, να κάνουν τον μπαμ για να πάνε στην παραπάνω κατηγορία, γιατί δεν ξέρω και τι μεγάλη. Είδαμε από κάποιες ομάδες που έχουν ανέβει τα προηγούμενα χρόνια ότι η ΓΑΜΑ Εθνική, ας πούμε, είναι δύσκολη κατηγορία και καλύτερα να φεύγεις και αμέσως, αυτό που είδαμε. Η ΓΑΜΑ Εθνική είναι δύσκολη κατηγορία. Είναι κατηγορία που πρώτα απ' όλα play-out παίζουν από τις 12 ομάδες ή 6. Δηλαδή είσαι υποψήφιος να πέσεις ενώ είσαι στη μέση. Πρέπει να πρωταγωνιστείς, δηλαδή αμέσως να φύγεις. Ναι, είσαι υποψήφιος να πέσεις ενώ είσαι στη μέση του πρωταθλήματος. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή με τον κορονοϊό και με τις ανακατατάξεις που γίνανε σε όλες τις κατηγορίες.
ανεβαίνεις, δίνεις χρήματα και είσαι υποψήφιος να πέσεις. Οπότε είναι δύσκολη κατηγορία. Είναι δύσκολη κατηγορία. Δεν θεωρώ ότι εγώ το πλάνο της ομάδας και αυτό που πιστεύω εγώ ότι πρέπει να γίνει σε ομάδες όπως είναι το Ρέθυμνο και γενικά στις ομάδες που είναι ομάδες επαρχίας, είναι ότι πρέπει να χτίσεις από τα παιδιά του Ρεθύμνου. Να. Και να βάλουν πλάτη τα παιδιά του Ρεθύμνου. Τι θέλω να πω με αυτό. Το Αρκαλοχώρι την πρώτη χρονιά έκανε αυτό. Τα παιδιά που παίζανε Β' Γ' Εθνική σε άλλες ομάδες, ο Κρυθινάκης, ο Κουμαραγκάκης, ο Σπυριδάκης. Ναι, είχε την ευκαιρία να έχουν πάει κάποια παιδιά να αγωνιστούν. Γυρίσανε πίσω στον τόπο τους. Ναι, ναι, ναι. Χτίσανε την ομάδα γύρω από αυτά τα παιδιά και κάνανε step by step. Σε οικογενειακό κλίμα. Μπράβο, αυτό που πρέπει να κάνουν. Το ίδιο έκανε και το Αρκαλοχώρι. Τα 5-10 παιδιά που είχε δικά του. Το Ηράκλειο, συγγνώμη. Που είχε δικά του, τσακ, τσακ, τσακ. Μετά από χρόνια μαζί, έφερε και δύο παιδιά, το Μαχαιριανάκι και το Σαρί. Έγινε και αυτό. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και εμείς. Το ίδιο πρέπει να γίνει. Γιατί μια ομάδα πια, σε ποια κατηγορία και να είναι, δεν έχει την πολυτέλεια να φέρνει 10 παίχτες, να πληρώνει 10 σπίτια και να πληρώνει 10 μισθούς. Καλύτερα λοιπόν. Πάντως ακόμα και τώρα υπάρχουν παιδιά. Το budget που υπάρχει να μοιραστεί στα παιδιά, ναι, που είναι εδώ και να είναι ευχαριστημένα. Σωστό. Και να παίζουν για την ομάδα και για τη φανέλα, παρά να φέρεις 10 διαφορετικά παιδιά. Το να κοιτάξουμε γύρω-γύρω στην Κρήτη και να δούμε ένα-δύο παιδιά που μας ταιριάζουν, θα το κάνουμε. Και όπως το κάνουμε. Ναι, αυτό. Και όπως το κάνουμε. Έτσι ήρθε ο Στέβοβιτς πρόπερση, έτσι ήρθε ο Τασιούδης φέτος, έτσι ήρθε ο Ρέκας από τα Χανιά πέρσι. Ένα-δύο παιδιά όμως που θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μαζί με τη μαγιά τη δικιά μας, να φτιάξουμε μια ομάδα μακροπρόθεσμα. Όχι απλά για να ανέβει και να είναι ένα σανσέρ που ανεβοκατεβαίνει. Πάντως, επειδή το ανέφερες, είναι κάποια παιδιά που λείπουν από το Ρέθυμνο για κάποιους λόγους, και μπασκετικούς και για σπουδές και για μεταπτυχιακά, όπως είπες, που ίσως αν στο μυαλό μας έτσι το βάλουμε κάτι ότι σε ένα-δύο χρόνια επιστρέψουν όλοι αυτοί, η ομάδα ανεβαίνει πολύ επίπεδο. Εννοείται. Και γι' αυτό είπα και εγώ ότι πρέπει να βάλουν πλάτη τα παιδιά του Ρεθύμνου. Mm-hmm. Εννοώ τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι στην Αθήνα και παίζουν κάπου και έχουν την τέτοια να γυρίσουν πίσω. Έτσι. Ναι, εντάξει, ναι. Τώρα ο άλλος έχει στήσει τη ζωή του στην Αθήνα. Εντάξει, δεν το κάνει για αυτό το λόγο, ναι, καθαρά, ναι. Αλλά αν τα παιδιά αυτά επαγγελματικά μπορούν να γυρίσουν στο Ρέθυμνο να δουλέψουν, ναι, παράδειγμα. Έχουν κάποια βάση εδώ και τέτοιο και είναι η ζωή τους να γυρίσουν πίσω, νομίζω ότι είναι άδικος σκόπος να παλεύεις για μια θέση σου στην Αθήνα παίρνοντας 2-3 εκατοστάρικα, ναι, το πολύ σου λέω τώρα, και να μην έρθεις στον τόπο σου, να βάλεις πλάτη όπως κάνανε όλα τα παιδιά προηγούμενα που σου είπα, mm-hmm, και να παίξεις για την ομάδα της πόλης. Και να παίξεις για την ομάδα της πόλης σου και να συνδυάσεις τη δουλειά σου, το μπάσκετ σου και να κάνεις το development το μπασκετικό σου, δηλαδή, το προσωπικό σου. Δηλαδή νομίζω ότι είναι το ιδανικό. Είναι το ιδανικό, είναι το ιδανικό για αυτά τα παιδιά. Είναι πολλά παιδιά που είναι στην Αθήνα και το κάνουν, ναι, αυτό. Είναι ο Τσαγκαράκης ο Δημήτρης, είναι ο Λιβανός ο Δημήτρης, είναι ο Μαράκης ο Παύλος που είναι από το Σπύλι και παίζει στον Έσπρο Καλλιθέας. Είναι πολλά παιδιά που είναι. Είναι παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή. Και έχουν και δει πράγματα από παλιές ομάδες. Δηλαδή δεν ήταν πολύ μικροί. Έχουν ζήσει λίγο την. Νομίζω έτσι θα αγκαλιάσει και ο κόσμος, ναι, το Ρεθύμνο. Όταν δει παιδιά που πονάνε αυτό που κάνουν να είναι εδώ. Και επειδή το ανέφερες, είδαμε και κόσμο πάλι στο κλειστό Μιλέ Μερκούρι. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που έχει κρατήσει. Είχαμε πολλά άτομα και, ναι, πολλή ένταση. Ενώ πολύ ζωντανό, ζωντανό γήπεδο. Νομίζω είναι ένα στοιχείο που το έχει κερδίσει το Ρέθυμνο. Ένα στοίχημα, α το πούμε έτσι, τα τελευταία 2-3 χρόνια τέλος πάντων. Ακόμα και δυνατό παιχνίδι να μην είναι, είτε με τα παιδιά της Ακαδημίας που ήταν μια πολύ καλή κίνηση, οι μεγαλύτερες ηλικίες να έρχονται να υποστηρίζουν και να φωνάζουν για το Ρέθυμνο. Γιατί έβλεπαν και τους προπονητές τους βέβαια και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά νομίζω ότι το κρατάει αυτό το Ρέθυμνο Κρήτα Kings. Νομίζω έχει ότι τον κόσμο είμαστε το σταθερό. Ναι, νομίζω ότι είμαστε στον παλμό της κοινωνίας του Ρεθύμνου. Έχουμε επαφή με. Δηλαδή και εγώ που είμαι στο Αντρικόδο είμαι κάθε μέρα. Επειδή είμαι και υπεύθυνος στον Ακαδημίο, ναι, είμαι κάθε μέρα στις προπονήσεις. Οπότε με βλέπουν, μιλάμε με τους γονείς, με βλέπουν τα παιδιά που είναι εκεί. Οπότε είναι οι προπονητές τους. Όλοι είμαστε γύρω από την ομάδα.
όλο το staff του αντρικού είναι γύρω από την ομάδα, οπότε είναι... Και οι μπασκετικοί κάποιοι που έχουν με κάποιες παρέες του Ρεθύμνου γνωστές μπασκετικές θα έρθουν να φτιάξουν το πρόγραμμά τους το Σάββατο. Είναι και... Δεν θέλω να ρωτήσω εγώ, υπάρχουν γνωστές φυσιογνωμίες της Α1 έτσι που υπάρχουν. Τους βλέπεις και κάτω και ακόμα και στην ίδια θέση. Ναι, ναι, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν παιδιά που τα βλέπεις. Εγώ έχω πάει και είναι μια κλίκα λεγόμενη. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που τους έβλεπα συνέχεια στην Α1 και δεν τους βλέπω τώρα. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτό. Αλλά ξέρεις κάτι μπασκετική που όταν ανεβαίνει και η ένταση, σας σκοτώ να πάρω και θα τα πω και εγώ. Είναι ακόμα, είναι ωραίο. Άμα πας, εγώ λέει, αυτό μου αρέσει. Αυτό είναι θέμα αγάπης για τον μπάσκετ, για το άθλημα. Δηλαδή θέλουν να ζήσουν αυτό το. Την Πορτογαλή μπάλα να τη βλέπουν. Αλήθεια, υπάρχει αγάπη για τον κόσμο, για τον μπάσκετ και το Ρέθυμνο, για τον Αγόρ. Ελπίζω να είμαστε εντάξει των προσδοκιών του στο τέλος της χρονιάς. Και στο κομμάτι των Ακαδημιών, πώς πάμε εκεί πέρα? Έχουμε ξεκινήσει σχετικά, όχι σχετικά, πολύ καλά έχουμε ξεκινήσει. Το εφηβικό μας έχει κάνει δύο στις δύο νίκες. Το παιδικό μας έχει κάνει γι' αυτό μία νίκη, είχε ρεπό αυτή την αγωνιστική. Έχουμε ξεκινήσει σε καλό ρυθμό. Νομίζω ότι σιγά σιγά και από κάτω αρχίζουν και βγαίνουν παιδιά. Εντάξει, είναι μια διαδικασία μακρόπνοη και δύσκολη. Δηλαδή εμείς είμαστε τώρα, πάμε το τρίτο χρόνο και μπήκαμε σε μια διαδικασία τώρα το 21 και έχουμε 23. Δηλαδή θέλει πολύ δουλειά αυτό το πράγμα. Το καλό της υπόθεσης είναι το εξής, ότι ναι μεν εντάξει πριν από κάποια χρόνια η ομάδα ήταν στην Α1, τραβούσε παιδιά, θέλαν όλοι να γραφτούν σε ακαδημίες του Ρέθυμνου Greta Kings. Αυτό όμως συνεχίζεται και τώρα ακόμα, δηλαδή παρότι η ομάδα δεν είναι στα σαλόνια της Α1, βλέπεις και τα παιδιά όσο πάει και ανεβαίνουν. Ναι, παιδιά έχουμε πάνω από 200 παιδιά, νομίζω, μη σου πούμε και πάνω από 230 παιδιά, κάπου εκεί είμαστε περίπου, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει ξαναξεκινήσει η μηχανή, οι άνθρωποι από την ΕΟΚ που μας επισκεφθήκαν και πρόσφατα καλούν παιδιά μας στα κλιμάκια. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, δηλαδή όπως το ποδόσφαιρο πραγματικά καμιά φορά κατεβαίνουν κάποιοι και σου λέει αυτό το παιχτάκι είναι ταλεντάκι φαίνεται... Στο μπάσκετ είναι κάτι τέτοιο παρόμοιο, δηλαδή θα κατέβει κάποιος και θα πει... Υπάρχει ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για την Κρήτη από την ΕΟΚ, ο οποίος είναι, η δουλειά του και είναι εδώ. Δηλαδή έρχεται σε κάθε παιχνίδι των Ακαδημιών, διαλέγει παιχνίδια και έρχεται και βλέπει. Όμως το σημαντικό είναι ότι η δουλειά αυτή κάποια στιγμή, επειδή τα παιδιά φτάνουν σε επίπεδο εξετάσεων και πανελληνίων, ότι κάπου εκεί σταματάει. Είναι η απόφαση που αυτό είναι και... πιστεύω σε όλα τα αθλήματα, δεν είναι μόνο στο μπάσκετ. Ναι, ναι, είναι κοινωνικό το θέμα, αυτό, δεν είναι τέτοιο. Απλά εκεί τώρα είναι το πώς θα διαχειριστούς την κατάσταση των πανελληνίων με την κατάσταση του αθλητισμού μαζί και για πόσο. Γιατί είδαμε και τις χρονιές της Α1, ας πούμε, παιδιά που βγαίνανε, που θα μπορούσαν να πάρουν και παίρνανε και λεπτά συμμετοχής. Πού φεύγανε κάποια στιγμή και πήγανε πάνω να σπουδάσουν. Έτσι, αν δεν περνάγανε εδώ στο Ρέθυμνο, πήγανε Αθήνα και παίζανε σε ομάδες. Το θέμα είναι ότι δεν το κόβανε. Άμα το κόψεις με το που μπει στη Δευτέρα Λυκείου, δηλαδή Δευτέρα Λυκείου, Τρίτη Λυκείου. Άμα το αφήσεις, άφησε αυτό. Μετά τελείωσε, παιδιά. Το σπορ είναι σπορ συνήθειας. Είναι σπορ συνήθειας. Αν το αφήσεις δύο χρόνια. Μετά είναι δύσκολο να μπεις ξανά. Αυτό που γίνεται με τις μειχτές στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν γίνεται στο μπάσκετ? Οι μειχτές... Δηλαδή, το Ρέθυμνο να φτιάξει μια... Να μου πεις, εντάξει, δεν είναι πολλές ακαδημίες, είναι δύο, μικτή τρεις, Ρέθυμνο είναι δύο ακαδημίες που εμείς και η ακαδημία. Θεωρεί και καλά, γιατί δεν παίζει κάθε πόλη, ναι, κάθε ένα τουρνουά. Αυτό το κάνει η ΕΟΚ. Δηλαδή και το κλιμάκιό της πρώτα απ' όλα που μαζεύει τα παιδιά και τέτοιο και η ΕΚΑΣΚ που διοργανώνει τα πρωταθλήματα. Δηλαδή η ΕΚΑΣΚ είναι η τοπική ένωση του, η μπασκετική. Οπότε παίζει σαν ομάδα στα πρωταθλήματά της. Το μεικτή είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχει και άλλος στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό γιατί υπάρχουν 5 ομάδες εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν 10. Πόσες είναι? 10 ακαδημίες. Ναι, διαλέγεις. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι είναι ο αριθμός που ενοχλεί τόσο. Απλά δεν υπάρχει στο μυαλό του σαν μια τέτοια διοργάνωση. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, έχουμε δύο ακαδημίες. Και δύο ακαδημίες να ήταν, μπορούσαν να φτιάξει μια δεκάδα. Οκ. Ναι. Αυτό που έχουν κάνει τώρα
Στο Ηράκλειο είναι πολύ πιο εύκολο γιατί είναι το αρκαλοχώρι. Είναι το ίδιο. Αυτό που έχουν κάνει τώρα στις μικρότερες ηλικίες είναι να βάζουν μαζί τα Χανιά με το Ρέθυμνο για να μην υπάρχουν και τεράστιες μετακινήσεις και τον Άγιο Νικόλα με το Ηράκλειο και, και μετά να μαζεύονται, να διασταυρώνονται και να μαζεύονται σε ένα Final Eight. Σωστό, ναι, στις μικρές ηλικίες τώρα το κάνουν αυτό τα τελευταία χρόνια. Ωραία. Γενικά θα ρωτούσα σε τι, επειδή είσαι άνθρωπος του μπάσκετ και βλέπεις μπάσκετ, πώς βλέπεις το επίπεδο αυτή, γιατί μου αρέσει κάθε χρόνο να λέμε την άποψή μας γενικότερα για το μπάσκετ και στην Κρήτη, αλλά όλο αυτό που ζούμε. Και επειδή αναφέραμε και το Αρκαλοχώρι και αυτές τις ομάδες όπως και ο Εργοτέλης ήταν πιο ψηλά παλιά ή ο Όφη, ας πούμε, σε τι κατάσταση πιστεύεις ότι βρίσκεται αυτή τη χρονική στιγμή το κρητικό μπάσκετ? Και επειδή λέμε για τη δική μας ομάδα που είναι αυτή τη στιγμή χαμηλά και ψάχνουμε σιγά σιγά να βρούμε σκαλοπάτι, ομάδες με ιστορικές, με μεγάλο όνομα και κόσμο, δεν τις βλέπουμε να κάνουν το βήμα παραπάνω. Ενώ αντίθετα βλέπουμε, ας πούμε, την Καρδίτσα που έβγαλε μια ομάδα, εντάξει, θα μου πεις, είχε έναν εκπρόσωπο και έναν άνθρωπο που βοήθησε πολύ, όπως ήταν ο Γιάννης Μπουρούσης, αλλά βλέπουμε σιγά σιγά άλλες επαρχιακές ομάδες και προσπαθούν να ανέβουν σκαλοπάτια. Στην Κρήτη, γιατί είμαστε πίσω σε αυτό? Είναι όντως τα πράγματα λίγο δύσκολα στην Κρήτη, γιατί αυτό που πιστεύω εγώ δηλαδή είναι ότι το βιωτικό επίπεδο είναι υψηλό. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι τα παιδιά πολλές φορές το μπάσκετ το βλέπουν όχι σαν αθλητισμό, το βλέπουν σαν δραστηριότητα. Να, διασκέδαση. Και το ίδιο και οι γονείς τους. Και όταν δεν έχεις την... όχι την αγάπη, την κάψα, πώς να το πω. Ναι, να το ζήσεις όλο αυτό. Να το ζήσεις όλο αυτό, να δεις ότι μπορώ να πάω παραπάνω και κερδίζω κάθε μέρα και μπορεί και να παίξω. Και να δει και ο γονιός ότι μπορεί το παιδί μου να κάνει το βήμα παραπάνω και θα το σπρώξει και λίγο παραπάνω και ο γονιός. Δυστυχώς, εδώ, γενικά στην Κρήτη, επειδή είναι ο τουρισμός εδώ, είναι αυτάρκης σαν περιοχή. Και οι άνθρωποι όλα τα έχουν πιο εύκολα. Ό,τι είναι, τους δυσκολεύει λίγο, το αφήνουν. Το αφήνουν λίγο πίσω. Να βρουν κάτι άλλο, τέλος. Ναι, το αφήνουν λίγο πίσω ή το κρατάνε σαν δραστηριότητα για να μπορούν να, να είναι υγιείς και να αθλούνται. Πάντως έχει να κάνει και με τους αθλητές αυτό, αλλά και με τους ανθρώπους που αγαπούν και προσπαθούν να στηρίξουν τον μπάσκετ με την έννοια διοικήσεις της Κρήτης. Έχει να κάνει με όλη την νοοτροπία. Μπράβο, γιατί ας πούμε στο Ηράκλειο είναι πραγματικά που δεν το σκέφτομαι τόσα χρόνια ότι δεν γίνεται να μην το Ηράκλειο να μην έχει μια ομάδα Α1. Όπως έχει τον Όφη παράδειγμα, ή θες να μπεις, okay, είναι ο Μπούσης. Okay, ο Μπούσης ή ο κάθε Μπούσης δεν μπορεί να προσφέρει ή να φτιάξει μια ομάδα Α1 σιγά το δύσκολο. Ή να φτιάξει μια ομάδα δυνατή, τέλος πάντων, να διεκδικήσει την άνοδο. Ναι. Αλλά εννοώ ότι οι άνθρωποι ασχολούνται με τόσα πολλά και εκεί. Και νομίζω ότι το Ηράκλειο είναι ένα κλικ πιο μπροστά γιατί έχει πιο πολύ κόσμο πρώτα απ' όλα. Σε όλα τα θύματα. Ναι, είναι μεγαλύτερη η δεξαμενή. Ναι, όταν έχει μια δεξαμενή περίοδο. Και καταστάσει καλύτερε. Θα βρει και παιδιά που η διέξοδό του ήταν το μπάσκετ. Ακριβώς. Ή ο αθλητισμός γενικότερα για να ξεφύγουν από οτιδήποτε άλλο κάνουν. Είναι κάτι που είναι εύκολο να το κάνεις. Δηλαδή έχεις πρόσβαση, δεν είναι κάτι που πρέπει να ξοδέψεις πολλά λεφτά για να το κάνεις. Ναι. Οπότε έχεις πρόσβαση και είναι για τα παιδιά αυτό που θα τους δώσει κίνητρο. Το κίνητρο, ναι. Τώρα όταν ένα παιδί, το βιωτικό του παιδί είναι ψηλά και μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση σε 500.000 πράγματα άλλα, όπως είναι ένα PlayStation, όπως είναι μια εκδρομή στο κάπου, οτιδήποτε άλλο που μπορεί να του παρέχει ο γονιός του, ίσως θα αφήσει σε δεύτερη μοίρα τον αθλητισμό. Ναι. Θα αφήσει, εγώ αυτό νιώθω. Και επειδή στο Ηράκλειο είναι πιο μεγάλη δεξαμενή, είναι πιο εύκολο να βρεις παιδιά που το βιωτικό τους επίπεδο είναι σε μια πόλη, και είναι πιο δύσκολο να κάνουν πράγματα και θα μπορούν πιο εύκολα να βγάλουν, να βγάλουν τις δραστηριότητες τους και να βγάλουν την απασχόλησή τους στο μπάσκετ. Στον αθλητισμό γενικότερα, όχι στο μπάσκετ μόνο. Αλλά πιστεύω γενικά σαν Κρήτη δεν
αν εξαιρέσει την ομάδα του Ρέθμου Κρήτα Κίνγκς που έζησε αυτό που έζησε, δεν αγαπούν σε εισαγωγικά, θέλετε να το βάλετε όπως λέτε, το μπάσκετ με την έννοια ότι και τα Χανιά έχουν μια γηπεδάρα, θα μπορούσαν να έχουν μια ομαδάρα και τον κόσμο εκεί, δεν το, το αφήνουν πιο πίσω. Δεν θα βρούνε. Θεωρώ ότι στα Χανιά. Ή δεν υπάρχει ο άνθρωπος τέλος πάντων που θα τους εμπνεύσει, όπως παράδειγμα μπορεί να έχει γίνει στο Ρέθμινο τότε, που χρειαζόταν ένας άνθρωπος μεγαλομέτωχος για να εμπνεύσει όλη αυτή τη διαδικασία. Έτσι δεν έχει εμπνεύσει κάποιος ακόμα ανθρώπους, Χανιά, Ηράκλειο, δεν ξέρω τι, για να έρθουν, ενώ έχουν τις εγκαταστάσεις. Ενώ εμείς, ακόμα και να εμπνευστούμε, πάλι θα χρειαστεί λόγο, θα γίνει λόγος για τις εγκαταστάσεις. Νομίζω τα Χανιά και το Ηράκλειο. Εντάξει, τα Χανιά νομίζω είναι πιο ποδοσφαιρό. Ναι. Το έχουν, ποδοσφαιρική... ασχολούνται πιο πολλά χρόνια. Ναι, πιο πολλά χρόνια ασχολούνται με το ποδόσφαιρο παρά με τον μπάσκετ. Είχαμε παίξει παλιά όταν ήμασταν στην Α1 ένα τουρνουά οικονομάκης στα Χανιά και είχε, ξέρω εγώ, 20 άτομα. Ναι, ναι, το θυμώ. Και εμείς εδώ πέρα στο εργασιακό έχουμε 1000, ξέρω εγώ, 800, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι στα Χανιά λίγο έχουν μια μεγαλύτερη αγάπη. Έχουν πιο πίσω. Έχουν μια μεγαλύτερη αγάπη στο ποδόσφαιρο. Οι εποχές είναι δύσκολες, μην το ξεχνάμε. Ναι, θέλω να πω ότι και κάποιος που έχει κάποια χρήματα, δύσκολα θα τα επενδύσει στο μπάσκετ. Και το μπάσκετ είναι και ίσως πιο εύκολα μη κερδοφόρο. Ναι, δύσκολα θα τα επενδύσει γενικά στον αθλητισμό. Ναι, ίσως αυτό που θα τον κάνει να επενδύσει θα είναι πιο εύκολα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Έχοντας... Α, πού το λες. Πιο εύκολα θα επενδύσει... Στο ποδόσφαιρο πρέπει να ανέβεις... Όχι, στα πλάσια. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο ναι, αλλά έχει άλλη προβολή. Έχει άλλη προβολή και είναι να ανέβεις κατηγορία και εκεί. Όπως είπες πριν για τη γάμα εθνική στο αντρικό, στο μπάσκετ, ακριβώς το ίδιο είναι η γάμα εθνική στο ποδόσφαιρο. Πέφτουν 7 ομάδες, 6 ομάδες, παίζουν μπαραζ, δηλαδή πρέπει να πρωταγωνιστεί επαγγελματική και είναι μια κατηγορία η γάμα εθνική του ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή, μη επαγγελματική, που έχει μόνο κόστος. Δηλαδή κοστίζει μια ομάδα μισό εκατομμύριο, 400.000, 300.000, και αν δεν ανέβεις κατηγορία, τα πετάς απλά σε σκουπίδια. Δηλαδή απλά για να βγει χρονιά. Είναι να πεις τι πήγα με θυμό. Ναι, είναι κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach, που είσαι κοντά μας. Περνάει και η ώρα γρήγορα. Έχουμε καθυστερήσει επίτηδες, να ξέρεις. Πρέπει να πάω προπόνηση. Ο Νταλιάνης να μας πει: καθυστερήστε τον, ζει τον ήρωό του αυτή. Ως πρώτος προπονητής. Τρία χρόνια ρε παιδιά είναι. Η τρίτη χρονιά είναι αυτή. Κάτι ακούσαμε τώρα και λέει ότι τώρα που λείπει ο coach Μητρόπουλος θα πούμε μερικές αλήθειες. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα και σε εσάς και στους αθλητές της ομάδας και εννοείται να πετύχετε κάθε στόχο που έχετε θέσει και προσωπικά αλλά και με την ομάδα. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε συχνά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο το Σάββατο. Το θέλουμε δίπλα μας, να είναι δίπλα μας όλη τη χρονιά. Είτε είναι εύκολο παιχνίδι είτε είναι δύσκολο, θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Θέλουμε να έρθουν τα παιδιά όλα στο γήπεδο. Το επόμενο εντός πότε είναι? Τώρα 28 δεν παίζουμε, μετά παίζουμε εκτός στην Ιερά Πέτρα, 4 του μηνός. 8, διαβάλω το 9, νομίζω. 9-10. Όχι, παραπάνω. 4 είναι το παράδειγμα. 4 είναι Σάββατο. Το άλλο Σάββατο παίζουμε στην Ιερά Πέτρα. Μετά παίζουμε. Ναι, 10-11 κάποιοι. Για να κανονίσεις το πρόγραμμα, θέλω να πάω σε αγώνα. Και όσα παιδιά θέλουν να παίξουν μπάσκετ, να έρθουν στον αγώνα, να αλλάξουμε λίγο το... τη διαδικασία αυτή, να αλλάξουμε το... να μπουν τα παιδιά στον αθλητισμό. Διαφορά, να κάνουμε τη διαφορά, να φτιάξουμε παιδιά να είναι στην ομάδα. Σωστό. Ο αθλητισμός είναι το παν. Οι ακαδημίες πάνω απ' όλα, παιδιά. Έτσι, σωστό, είναι η βάση. Είναι η βάση για να μιλάμε για παραπάνω. Να φτιάξει μια κανένα γήπεδο, έτσι. Α, καλά. Αυτό είναι... ο δήμαρχός μας που ξαναβγήκε, ελπίζω να μας ακούει. Σας παρακαλούμε. Κάτι να κάνουμε, παιδιά. Ελπίζουμε να αλλάξει κάτι τα τελευταία 25 χρόνια. Χρόνια τα λέμε. Λοιπόν, coach, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.